Με μεγαλοπρέπεια τώρα έγινε δεκτός ο Ρώσος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον υποδέχθηκε για τη θεμελίωση του πυρηνικού σταθμού στο Ακκούγιου της Τουρκίας, που θα τεθεί σε λειτουργία το 2023. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Τουρκίας. Το επισφράγισμα της αναθέρμανσης στην πολυτάραχη σχέση Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντιμίρη Πούτιν έρχεται με τη θεμελίωση ενός μεγαλόπνοου σχεδίου κατά τη διάρκεια μιας μεγαλοπρεπούς τελετής στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Ο Βλαντιμίρη Πούτιν φτάνει στο Προεδρικό Μέγαρο, στα περίχωρα της τουρκικής πρωτεύουσας, με όχημα που συνοδεύουν έφηποι φρουροί. Τον εκλεκτό καλεσμένο του υποδέχεται ο Ερντογάν, περιστοιχισμένος από την προεδρική φρουρά που επιστρατεύεται κάθε φορά που ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους υποδέχεται διακεκριμένους επισκέπτες. Ο Τούρκος πρόεδρος με κάθε επισημότητα υποδέχεται τον Ρώσο ομολογό του για να κηρύξουν μαζί την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού αντιδραστήρα επί τουρκικού εδάφους στο Ακκούγιου. Η εποχή της ψυχρότητας εξάλλου στις σχέσεις τους λόγω της κατάρριψης του ρωσικού αεροσκάφους από τουρκικό ανήκει στο παρελθόν. Οι εικόνες της θερμής υποδοχής του Πούτιν στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας στέλνουν το μήνυμα της συμμαχίας τους σε όλο τον κόσμο. Ο πυρηνικός σταθμός στο Ακκούγιου είναι μια επένδυση που αναμένεται να φτάσει τα 20 δις δολάρια και πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην Τουρκία. Αναμένεται επίσης να απασχολήσει στο στάδιο της κατασκευής του έργου 10.000 εργαζομένους και 3.500 κατά τη λειτουργία του. Είναι επίσης προγραμματισμένο 248 Τούρκοι να εκπαιδευτούν στα πυρηνικά στη Μόσχα για 6,5 χρόνια. Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας είχε γίνει στις 12 Μαΐου του 2010. Την κατασκευή του έχει αναλάβει η ρωσική εταιρεία Rosatom, που προγραμματίζει τη λειτουργία του το 2023. Αύριο, Τούρκος και Ρώσος πρόεδρος μαζί με τον πρόεδρο του Ιράν, Χασάν Ροχανί, θα λάβουν μέρος σε διάσκεψη για την κατάσταση στη Συρία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να τεθεί η αποκλιμάκωση της έντασης, αλλά και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την πολιτική λύση και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.